Μιλάμε. Ναι, γεια σας, τι κάνετε? Ναι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Πολύ καλά. Καλησπέρα. Ψυχούλα μου. Καλεσμένη και η σημερινή εκπομπή, όπως έλεγε μια παλιά εκπομπή. Έτσι. Συγχωρέθηκε ο τύπος που την έκανε, δυστυχώς. Που ήταν καλεσμένο στην εκπομπή του κάθε μέρα. Τι γίνεται, Νίκο? Τι γίνεται, ρε παιδιά? Όλα καλά. Τι κάνετε? Έχω ρίξει ένα πάρα πολύ ωραίο project πριν, εντωμεταξύ. Τι? Να γίνει η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή. Ναι. Με τα πρότυπα των πρωινάδικων. Δηλαδή? Που κάνουν ζευγάρια, παντρεμένα ζευγάρια. Ναι. Κάνουν μια εκπομπή μαζί. Εγώ το είπα. Πρόσεξε λίγο. Τι το είπε, ρε ψεύτη? Το σχέδιο που έχει κάνει με την κυρία. Ναι. Είπε παντρεμένα. Αυτό θα λέγαω. Κατευθείαν να σε πάει εκεί. Δες τον, δες. Τα παντρεμένα ζευγάρια στο. Πρώτον το είπα εγώ. Στο Λίμπερο είναι μεγαλύτερο. Και το κλέβει αυτό, έτσι. Στην πορεία τι έγινε τα παντρεμένα που κάναμε μαζί εκπομπή? Χωρίσανε. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι. Ο Κούκο και οι άλλοι. Ο Κρατερό Κατσούλη και η Καραβάτο. Ναι. Πολύ δεν σ' αρέσει. Όχι. Όχι, μάλιστα. Και πρώτη ένα τέτοιο project. Ναι, αλλά με τι θα ασχολούμαστε, με lifestyle? Και είπα ναι με την παράλληλη μείωση μισθού αυτού που έκανε 6,5-7. Γιατί, παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει στο ραδιόφωνο? Όχι, δεν νομίζω να έχει. Ζευγάρια. Όχι, δεν νομίζω να έχει γίνει. Δεν το ξέρω εγώ με σιγουριά. Μπορεί να έχει γίνει σε Θεσσαλονίκη σίγουρα. Σε ραδιόφωνο, σε αθηναϊκό ραδιόφωνο ξέρω τι συμβαίνει ακόμα. Ποιο? Σε ποιο? Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με την κοπέλα του στο ραδιόφωνο, νομίζω. Δεν είναι παντρεμένη. Όχι. Δεν είναι παντρεμένη. Είναι ζευγάρια. Α, Στεφάνο την έχει κι αυτό. Βέβαια και εκεί είναι και ο Γιώργος Λιανός. Άρα ο Νίκος θα κάνει, ο Νίκος Παπαδόπουλος θα κάνει το τέτοιο του Γιώργου Λιανού. Τι λες, ρε, με είπε Λιανό. Γιατί μια χαρά είναι Λιανός. Από τα λίγα πρόσωπα τα τελευταία χρόνια που έχουν βγει, έχει χαβαλέ. Αυτό ο Αρναούτογλου την κομμενιάρη είναι πια, ρε φίλε. Χωρίζει, βρίσκει, χωρίζει. Όχι, ρε, ο Αρναούτογλου. Όχι, είναι καιρό, ρε. Πάντως μας ακούει και ο αγαπημένος εκπαιδευτής Dog and Roll. Και λέει, κλάμα, Στεφάνο ότι την έχει κι αυτό. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Χαιρετίζουμε το καλό φίλο. Νίκο, τι γίνεται, φιλαράκι μου, καλό? Τι έγινε? Δεν θέλω να πούμε τίποτα. Ούτε θέλω να κάτσουμε να ασχοληθούμε 45 λεπτά. Με τι πράγμα θες? Με Τζένιφερ Λόπες για τη Σακύρα, τη οποία τη είδα live χθες. Κάθε και το είδε, σκυλέ. Το είδα, ναι. Είδα βίντεο σήμερα. Ήταν και παιχνιδάρα, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Για όσου γνωρίζουν. Ναι. Εγώ φέτο θα πω την αλήθεια, έχω μείνει πίσω, δεν έχω δει πολλά πράγματα. Τότε έκανε Eagles. Eagles, Chiefs το πήραν. Chiefs το πήραν. Οι Chiefs μετά πόσα χρόνια? Μετά από 50. 50 χρόνια. Έτσι θα γίνει και στο κύπελλο. Λες. Εύκολα. Ιωνός. Κάνε ένα θέμα στο λομπάκι. Ιωνός. Απράβο. Πώς το λένε. Λοιπόν, ήμουνα πολύ επιφυλακτικός. Ειδικά με τη φωτογραφία που είδαμε τη Σακύρα με ένα μπλουζάκι. Έλεγα πόπο, γέρασε και αυτή το ταξίδι. Αυτή είχε χαθεί λίγο, δεν είναι μια πραγματικότητα. Αφού τώρα είναι η κυρία Πικέ και μεγαλώνει δύο παιδιά. Οκ, αλλά γενικότερα ούτε δισκογραφικά. Κυρία Πικέ. Έτσι δεν είναι. Όχι, αλλά όπως είδες, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και μετά η τύπησα, φίλε, βγαίνει. Ναι. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι όταν βγήκε η Σακύρα, ασχολιόμασταν όλοι πέρα από τα πολύ ωραία τραγούδια τα οποία έλεγε και με την απίστευτη. Εντάξει. Λάρα. Της, Λάρα. Να πω έτσι. Ναι. Λάρα. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Και 15 λεπτά δεν ήταν περίπου η Σακύρα πάνω, κάπου τόσο. Ναι. Μαζί. 15 λεπτά την πίσω όψη τη δεν την έβαλε κάτω δευτερόλεπτο. Και μετά σκεφτόμουν, λέω εσύ Σακύρα, πόσο χρόνο είναι? Πόσο χρόνο είναι? 43. Εδώ. Και, λοιπόν, και αφού. Ρε φίλε, άλλη είναι πάνω από 50. Και αφού παίρνει μια ανάσα. Λοιπόν, ήτανε... Έχει σκάσει χειροσύμα δηλαδή δίπλα σου. Ναι. Έχει και τον αγκασάκι μετά καπάκι. Ναι. Εντάξει. Παιδιά, όταν ανέβηκε πάνω στο στήλο. Εντάξει, έτσι λόγησε. Έφαγα. Έπαθα φρίκι. Θέλω να βάλετε και οι δύο μια ανωτελεία. Για να πάρουμε τη γραμμούλα. Ελπίζω μία αθλητική, γιατί καταλαβαίνετε πώς ξεκινήσαμε. Έχει δει τέτοιο. Halftime show χθες ο φίλος. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου Νίκο, να χαιρετήσω και την παρέα. Γεια σας. Γεια σου Κλειωμένη, μη μου μιλήσει αθλητικά. Μη μου μιλήσει αθλητικά. Τι θες να πεις? Όχι, άκουσα δύο ονόματα, γι' αυτό θέλω να επέμβω λίγο. Για Σακύρα και Τζένιφερ Λόπες. Εδώ είμαστε. Ο κύριος Μοσχοβίτης είναι στο... Είναι εδώ, είναι εδώ, ναι, είναι εδώ. Ναι, άκουσα χαρακτηριστική η φωνή του, τον ακούω στις συνταγώσεις. Ωραία. Λοιπόν, στα καλύτερα ακούτε. Είπατε κύριε Μοσχοβίτη για κάποια δύο ονόματα, την Τζένιφερ Λόπες και ποια ακόμα? Τζέι Λό και Σακύρα. Σακύρα. Και Σακύρα, αυτή η κύριε Μοσχοβίτη μπροστά στον Θεό Σάκη Ρουβά είναι απλές οδοντόκρεμες. Κάτσε ρε Κλειωμένη, εδώ μιλάμε για γυναίκες όμως. Επιχειρηματολογία επαφή. Ναι, αλλά επιχειρηματολόγηση, έχει δίκιο στον άλλος. Λοιπόν, ναι, ναι. Τώρα, αθλητικά, κοιτάξτε. Όχι. Θα επιχειρηματολογήσεις για Σάκη. Επιχειρηματολογήσουμε για το Σάκη. Α, ναι, ο Σάκης Ρουβάς... Εγώ το συμπαθώ, δεν είμαι μεγάλος φαν, αλλά το συμπαθώ. Μου είναι συμπαθής. Εγώ, η Μαριάννα. Ναι, έχω βρεθεί πολλές συναυλίες, κυρίως εγώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
σε κάποια μαγαζιά που εμφανίζεται. Ναι. Βέβαια τώρα, εντάξει, την τελευταία φορά είχα πάει πρόπερση στην έκθεση με έναν φίλο μου. Ναι. Ξέρεις, με το να περιμένεις, είχαμε πάθει αγκύλωση μέχρι να βγει. Ναι. Αλλά με το που βγήκε. Με το κινητό. Η ορθοστασία, ξέρεις. Γιατί, ξέρεις, λέει ότι θα βγει, πηγαίνουμε εμείς από τι ώρα πηγαίνουμε, ο Ρουβάς βγαίνει στις 9.30-10. Άμα πας από τις 6 ώρα το απόγευμα και περιμένεις, φυσιολογικά ναι, δεν μπορείς. Ναι, είναι λίγο μια ταλαιπωρία, ναι. Αλλά για σαν και και στην περίφημη γιορτή των Αγγέλων, τότε που είχε πέσει από το ξενοδοχείο. Βέβαια, με δώσε λίγο δρακρατήρα να ακούμε τώρα να μιλήσουμε για σένα. Έλα, κλειωμένη. Ρουβά, ήθελε ρουβά σου βάλα. Πάνω με το Flying Fox πάνω από το ξενοδοχείο και σκάσει μύτη στο στιγμή των Αγγέλων. Όταν έπεσε λοιπόν από το ξενοδοχείο, βρισκόμουν στο σημείο εκείνο στις 5.30 το απόγευμα. Ναι. Και ο Ρουβά βγήκε στις 9.20. Α, είσαι σκληρό φαν, είσαι, δεν είσαι τώρα ψέματα. Ναι, από την πρώτη στιγμή που είδα το Ρουβά στην τηλεόραση, ακόμα ήταν με τα μακριά τα μαλλιά, ξέρεις, 19 χρονών, 20 πότε ήταν, το 1992, τότε που χόρευε, που έφτιαχνε τα παλαβά. Ναι. Και από τότε ακολουθώ, ξέρεις, όταν έρχεται εδώ στην πόλη, βέβαια δεν μπόρεσα να πλησιάσω ποτέ κοντά, να τον αγκαλιάσω, να τον πιάσω χειραψία. Υπάρχουν αυτοί, ξέρεις, οι security. Ναι, λογικό είναι. Δεν μπορώ να... Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχουν. Κλειωμένη να σε ρωτήσω λίγο κάτι για να κάνουμε και λίγο κριτική και στο Σάκη, έτσι. Γιατί εντάξει, εμείς φαν είμαστε, θεωρείς. Λίγο σύντομα, γιατί περιμένει κι άλλο. Το γεγονός ότι τον έχει βάλει κάτω από τις αγκάλες στη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, θεωρείς τον έχει αλλάξει λίγο σαν καλλιτέχνη. Ναι, κοίταξε αυτά. Ναι, με τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, με όλα αυτά τα ιδρύματα που κάνει, με την Ελλάδα, σίγουρα είναι πολύ πιο όρημο από ότι μικρός που ήταν. Γιατί όταν ήταν μικρός, τότε με τον Ηλία. Με τον Μαέστρο Μπέργκερ, το οποίο έχει βγει και αυτό πρόσφατα. Δεν μιλούσε καν. Μιλούσε όλο Ψινάκης, αυτός προσπαθούσε να μιλήσει και έκανε τα λόγια του, δεν μπορούσε να αρθρώσει τίποτα. Αλλά τώρα είναι πολύ πιο όριμος, βέβαια εντάξει είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και γενικά τώρα δεν μπορώ να πιστέψω κάποια κορίτσια που ρωτάω, γιατί έχει τύχει να ρωτάω κάποια κορίτσια, λέω ο Ρουβάς, λέω πώς σου φαίνεται. Και ξέρεις, μου λένε, λέει εντάξει μωρέ. Δεν τρελαίνομαι, λέει, εντάξει, και πολύ. Και τα χρόνια. Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Αυτό το λένε έτσι. Αν δουν τον Σάκη Ρουβά μπροστά τους, σαν κεριά της λαμπρής θα λιώσουν. Κλειωμένη δεν θα πει κάτι άλλο, κρατάω το ποθέτησή. Ήταν ο καλύτερος επίλογος. Αύριο θα κάνουμε κουβέντα από το σφαιρική, ό,τι θες, Φλάρα. Είσαι εκπληκτικός. Είσαι εκπληκτικός. Καλή συνέχεια, να πάρουμε και το καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλειωμένη. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Πάει ο επόμενος. Τα είδε όλα. Φίλε, δάλε και το Σάκη Ρουβά, να πέτε το πίσω, τι να κάνει. Πάστο λίγο, πάστο λίγο. Και σε θέλω, σαν τρελό εγώ, σε γυρεύω. Ο Σάκης Ρουβάς με μακριά μαλλιά που του σκηνοθετούσε τα βίντεο κλιπ ο Λάνθιμος, έτσι. Να τα ναι, λέμε. Αλήθεια και αυτά. Αυτό. Έτσι. Ναι. Ναι, σωστά τα λέτε. Σωστά τα λέτε. Λοιπόν, μισό λίγο, γιατί τα παιδιά δεν ξέρω να κάνω ακόμη άλλο. Μισό λίγο. 50 και κρυφώς λέει η Τζένιφερ Λόπεζ. Με ενημερώνει εδώ πέρα το ακρατήριο το οποίο είναι φαν αυτή τη θεματολογία και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ναι, 50 ακριβώς λέει. 50 ρε Τζέι Λο, πλάκα μα κάνει. Τέλος πάντων, εγώ το έβλεπα σήμερα το πρωί αυτό το πράγμα και έλεγα. Και εσύ νομίζω ότι πας και κάνεις γυμναστική. Δηλαδή το χέρι της Λόπες ήταν. Ας το έργα τώρα. Δεν ξέρω. Είχα πάθει σοκ. Και εκεί στο τέλος λίγο που κλείσανε το. Όταν έκλεισε το halftime show ο Νίκο Παπαδόπουλο, πιστεύω να είδες πως έκλεισε. Έτσι με λίγο twerking. Ωραίο. Και τον δύο. Και πολλοί πήραν αφορμή από αυτό και ανεβάζανε φωτογραφίες στη Σαραβανή με τις τικούδες. Ήταν υπέροχα. Είπαμε, οκ. Και εκεί είναι τίμιες, δεν λέω, αλλά τώρα μιλάμε για άλλο. Εκεί είναι Champions League, Ελληνικό, εντάξει. Εκεί είναι Champions League, αυτό είναι Super League εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, πάμε να πάρουμε τη γραμμούλα. Καλησπέρα, γεια σας. Τι πήραμε τη γραμμούλα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που όλοι ακολουθούν σιγά σιγά τη γραμμή που επέβαλα. Έτσι, ρε, δημοκρατικά. Φίλε μου, έτσι, φλαράκι. Δεν υπάρχουν κουβέντες τώρα για αθλητικά, φτάνει. Ναι, λοιπόν, φίλε, σωστά. Μια μισή ώρα μνημόσυνο έχουμε μετά τις 7. Εντάξει, φτάνει δηλαδή. Φτάνει δηλαδή, είπαμε, αυτή η ώρα να είναι ελεύθερη. Βγήκε την άλλη φορά και ο άλλος θα μας κάνει για υποδείξεις. Έχει τόσα ραδιόφωνα, φίλε, μία ώρα την ημέρα σε ένα ραδιόφωνο ακούμε και λίγο να γαλιάζει η ψυχή μας. Όλοι οι 24 ώρες αθλητικά δεν υπάρχει. Καλό με το χθεσινό, είχαμε καλό ψωμάκι. Βρε, ό,τι θέλει και να είχαμε. Τώρα εντάξει, μία ώρα την ημέρα μπορεί να είναι ελεύθερο. Ναι, συμφωνούμε. Έχει δύο ώρες πριν, δύο ώρες μετά, πιο μετά, ανάλυση, επαναλύσεων. Δεν ένα θα πω μόνο για να καταλάβω γιατί αυτή η χώρα έχει μνημόνια, έτσι. Ναι. Στην Αγγλία έχει ένα αθλητικό ραδιόφωνο. Ένα.
Αμυγός αθλητικό, ένα. Ένα. Καλά, άσε τώρα, άσε τα συνδικαλιστικά τώρα που λες κάτι. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι έχει μία ώρα την ημέρα νομίζω ότι επιτρέπεται στο πρόγραμμα να είναι λίγο κάπως ανάλαφρο το στυλ. Εννοείται. Δηλαδή έλεος. 100%. Και όταν και η παραγωγή, ο Νίκος Παπαδόπουλος, αν και αριανός στον ΠΑΟ, ναι. Λοιπόν, λέω ότι και εγώ μέσα με γουστάρω γιατί και αυτός είχε από τους Δύσεις. Εντάξει, δηλαδή έλεος. Όλη ώρα μπάλα φτάνει. Λοιπόν, ναι, φτάνει τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το θέμα για το Super Bowl, το halftime show, έτσι. Εμείς που είμαστε μιμένοι στο NFL χρόνια παρακολουθούμε. Μ' αρέσει. Λοιπόν, δεν είμαστε χθεσινά γατάκια. Οπα. Το ανακάλυψαν κάποιοι. Όταν εμείς βλέπαμε το σκηνικό με τον Timberlake και την αδερφή του Michael Jackson, τότε που έγινε το ατύχημα και έγινε ο χαμός. Και είχε πεταχτεί έξω. Άλλοι... Ναι. Εμείς το είχαμε δει live και μας είχαμε βγει τα μάτια έξω. Ναι. Εδώ και ο Γιάννης, ο Γιαννάκης χθες, έκανε τουιτάρισμα εκείνη την ώρα. Λέει παραλίγο να είχα πρόβλημα, λέμε αυτά που είδα. Τον καημένο. Ναι, έχει και εγκυμονούσα τη δικιά του δίπλα. Φαντάζομαι ότι παντόφλα έφαγε. Είσαι και φαν του αθλήματος ή μόνο το εισφάσι του Super Bowl? Κοίταξε, όταν εγώ έβλεπα NFL, ο άλλος νόμιζε ότι είναι καρπούζι. Δεν θέλω να μπαίνουμε στις συγκρίσεις. Και σου λέω γιατί και εμένα μου αρέσει το άθλημα και τον παρακολουθούσα. Φέτος δεν προλαβαίνω να είναι αλήθεια, αλλά σήμερα τον παρακολουθώ. Εγώ το παρακολουθώ χρόνια γιατί πιθάνει. Εμένα ο θείος μου ήταν 15 χρόνια που σπούδασε Αμερική, έμεινε Αμερική, γύρισε κάποια στιγμή και από μικρό με μίλησε στο Major League Baseball, NHL, NBA, δηλαδή όλα τα αμερικανοτραφή αθλήματα στο πούμε. Τα... Νομίζω... Δεν έχω καταφέρει να δω ποτέ και νομίζω δεν θα καταλάβω ποτέ και πώς θα βγει. Το NFL πάντως, αλλά θες 5 ώρες. Αν κάποιος του δώσει το χρόνο του να το παρακολουθήσει, πέρα από το αγνό ξύλο το οποίο πέφτει, που αυτό σε κερδίζει σε πρώτη φάση. Για το NFL τώρα. Ναι, λέω ρε παιδί μου ότι σαν θέαμα σε κερδίζει το ξύλο σε πρώτη φάση. Αλλά η τακτική και η στρατηγική είναι φοβερό. Άμα δεις τις κομπίνες, τα συστήματα που λέμε, δηλαδή η πυρηνική φυσική είναι πόσο πολύπλοκα είναι. Δηλαδή το συζητάμε. Είναι, αλλά όλοι οι καλλιτέχνες, να σου το πω διαφορετικά, θεωρείται ότι άμα δεν εμφανιστείς κάποιες στιγμές σε halftime show στο Super Bowl, δεν έχεις παιδί μου αναγνωριστεί εντός εισαγωγικών από την αμερικάνικη γνώμη ή κοινή γνώμη. Δηλαδή για να σε καλέσω στο NFL στο halftime show στο Super Bowl, τότε πάει να πει ότι έχεις γίνει ρε παιδί μου ένα όνομα που έχει βγει σε όλα τα σπίτια. Ναι, ναι. Δεν φωνάς δηλαδή κάπως και σαν ερχόμενο. Δηλαδή ή έχεις γίνει αυτό που λένε όνομα που έχει βγει σε όλα τα σπίτια ή δεν έχεις γίνει. Δηλαδή και πιο παλιά τώρα με το συγχωρεμένο τον Prince που είχε κάνει πριν καμιά δεκαετία. Αυτά είναι πολύ πιο πίσω. Ήμουν πιστεύει 20 ακόμα δεν είχα ανοίξει τους πολύ τους οριζοντές μου από την αλήθεια. Του Prince, άμα το έχεις δει, άμα πεις το NFL, δηλαδή στο YouTube και πατήσεις Prince Super Bowl, έχει το 15 λεπτό που ήταν, λοιπόν, ρίχνει καταρακτώδη βροχή. Και τραγουδάει το Purple Rain. Πολύ ωραία. Ρίχνει καταρακτώδη βροχή. Εν τω μεταξύ, η πίστα πάνω είναι ένα πλακάκι, φαίνεται το οποίο δηλαδή γλιστράει. Έχει δύο χορεύτες οι οποίοι φοράνε 20 άποντα. Και λες τώρα θα γίνει η μαγεία. Τώρα κάτι θα γίνει, ρε παιδί. Θα κλειστρήσει κανείς. Έχει ηλεκτρική κιθάρα που ξέρετε τι σημαίνει άμα βρέσει καταρακτώδη. Έχει ηλεκτρική κιθάρα να παίζει, έτσι. Δηλαδή μπορεί να γίνει εκεί πέρα ψητός. Λοιπόν, και τα δίνει ο άνθρωπος όλα, δεν τον ενδιαφέρει, φορά και ένα ειδικό το πετάει κιόλας που έχει γίνει μουσική, ούτε να το παίξει βεντέτα και καθόταν και έπαιζε και εκεί πέρα είναι live, ξέρεις, δεν μπορείς τόσο πολύ να πας στο layback, θα σε πάρουν που το σκυνηγάνε, δεν γίνεται, είναι live, δεν γίνεται εκεί τώρα ξαφνικά, εκεί ή θα κάνεις live ή δεν κάνεις. Και ήταν δηλαδή, ήταν κορυφή, δηλαδή χαίρομαι που έγινε αυτό, βέβαια και στο θέαμα δεν ήταν τώρα επίπεδο, λοιπόν, το παιχνιδί. Δηλαδή, μουσικά. Μουσικά, τώρα, κοίταξε, μουσικά μπορεί να μην ήταν, αλλά σαν σοου ήταν καλό. Εντάξει, με αυτές οι δύο τώρα είναι show woman. Εντάξει, το έχεις δει κανένας είναι show woman. Αλλά τώρα, εμείς τώρα που έχουμε και ακούμε και λίγο κάπως άλλα ακούσματα, ρε παιδί μου, εντάξει, τέλος πάντων. Ακούγαμε με τα μάτια, τέλος πάντων. Ωραίος. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και εύχομαι και οι επόμενοι έτσι να τον είναι ελαφρύ το κλίμα, φτάνει δηλαδή. Με τα φυσικά και εκπομπές όλη την ημέρα να ακούμε. Έγινε παιδιά. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Η Γκάγκα πότε ήταν? Πρόπερση. Νομίζω το 17 ήταν. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Όλοι Super Bowl βλέπανε. Ναι, γεια σας. Εμπρός. Ποιος? Δεν μου λέτε σε παρακαλώ. Ναι. Του προηγούμενου γιατρό του ΠΑΟΚ. Πώς τον λέγαν? Προηγούμενο γιατρό του ΠΑΟΚ. Ναι. Μας βγάζετε λίγο εκτός κλίματος αλλά να σε πατήσουμε. Παπακώστα. Ο Παπακώστας. Ο κ. Παπακώστας ήταν. Ποιος ήταν? Μπορεί και όχι. Μπορεί και Παπακώστα αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Για ποιο λόγο? Πώς είπατε? Παπακώστα μάλλον.
Ευχαριστώ. Να'στε καλά. Να'στε καλά. Τι είμαστε εδώ πέρα, το 11. Το 11880. Σε παρακαλώ. Και διοχολεύει τι κάνει, δηλαδή δεν μιλάει. Δώσε λίγο να ακούμε πίσω, έτσι, μπράβο. Μάνα μου, η Λάρα σου. Λοιπόν, 2-3-10-2-7-3-8 άρια. Η εκπομπή έχει τροχιαστεί και έτσι έπρεπε να γίνει. Ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 7.30. Τι άλλο έχουμε φίλοι με τον οποίο μπορούμε να καταπιαστούμε. Για μίλα, συνέχισε να μας μιλάς λίγο για Super Bowl, Νίκο. Μην το αφήνεις. Δηλαδή, σε έχω σαν λέγο κορατή. Παιδιά, εγώ έχω να πω ότι και στο My Style Rocks μπήκε Δήμητρα Αλεξανδράκη. Ναι, δεν ξέρω εσάς. Αυτό. Συγκλονίστηκα τώρα, το άκουσα. Το είδα μπήκε σε μια εκπομπή μέσα από το Κύριακο τη Σύσυξη. Και μια ακόμη μπήκε. Γιατί? Έτσι δεν κάνουν αυτή. Αυτή δεν είναι απλά κονότα με τη Ραμόνα. Το Κατερινάκι καλό σήμερα. Όχι το Κατερινάκι καλό είναι. Γιατί έτσι αυτή η λογογορά τι έχει, ωραιότατη. Εντάξει, το ρουχάκι λίγο. Το ρουχάκι δεν λέει και πολλά, είναι η αλήθεια. Εμένα που δεν μ' αρέσει τικούδι, είμαι περίεργος. Όχι, ρε, λεγούστε να αυτά. Α, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, εντάξει, ναι. Δεν μπορείς όμως να αφισβητήσεις ότι είναι μια πολύ όμορφη. Ωραία γυναίκα είναι, ναι, αλλά δεν είναι του γούστου μου νομίζω. Okay. Ναι, καλά. Κάτι στο πρόσωπό της μου κάνει λίγο άσχημο. Όχι άσχημο. Δεν μου κάθεται καλά. Δεν σου ταιριάζει. Ναι. Ναι, ναι, δεν μου και εγώ τη θεωρώ πολύ καλή. Καλή γιατί... Και νομίζω ότι είναι και καλή παρουσιάστρια. Θα πάει καλά. Καλά τα λέξει. Σε σχέση με την Queen Dean είναι πολύ καλύτερη. Εγώ καλύτερα και τα πρώτο πρόσωπο. Κοιτάς το πρόσωπο. Και τον ιστορικό κόσμο. Πρώτα. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Εσύ το είδες στο halftime show, Νίκο Παπαδόπουλε. Καλά, άσε για το live. Τώρα γενικά, το βάλα και το ξαναβλέπω. Οκ. Εντάξει. Το είδα το πρωί. Ήτανε πολύ καλά τα κορίτσια, μπράβο. Μπράβο, 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 πραγματικά. Και, δηλαδή... παρότι θεωρεί... και τραγουδούσαν live, έτσι. Ναι, δεν μπορείς ναι. να πας τώρα playback εκεί πέρα, αυτό που λέγει ο φίλος πριν, να σε πάρουμε τις πέτρες, άστο. Ναι. Δεν γίνεται. Και παρότι θεωρητικά και οι δύο τις λες και λίγο παροπλισμένες δισκογραφικά, δεν είναι ρε παιδί μου ότι βγάζουν πια τις φουλ επιτυχίες κάθε χρόνο. Όχι, Ισακή, αλλά δεν είπανε μόνο δικά τους. Όχι, δεν είπανε. Είπανε και Cardi B νομίζω και ναι, ναι, ναι. διάφορα τέτοια. Πόσα ναι. δικά τους να πούνε πια. Ναι. Σακυρά, ρε παιδιά, ακούγαμε. Όταν είμαστε στο. Ακούγαμε εκεί, βασικά. Δημοτικό γυμνάσιο εκεί. Εγώ στο δημοτικό θυμάμαι που ναι. έπαιζε πολύ. Σαν... Επίσης τραγούδισε και η κόρη της Λόπεζ. Ποια ήταν αυτή. Σε κάποια φάση που τραγουδάει ένα κοριτσάκι. Δεν, ναι. δεν θυμάμαι ποιο τραγουδάει. Τώρα λίγο πιο μετά είναι η κόρη της. Και ανέβηκε και ο Τζέι Μπόλβιν πάνω. Ναι. Ωραία. Εκπληκτικές ήταν και οι δύο, μπράβο. Μπράβο τα κουμπάκια. Γενικά μπράβο. Το όλο σκηνικό χθες ήταν πολύ ωραίο. Εντάξει, Αμερική φίλε δεν είναι, δηλαδή. Πρέπει να το ζήσει για να το καταλάβει. Το πώς λειτουργεί. Κάτσε γιατί βγήκε άλλη. Τώρα το σημείο βγαίνει άλλη. Περίμενε. Ωραία, Γιώργη. Αν είναι που βγαίνει με τον Jennifer Black. Ωραία, Γιώργη. Χθες θεωρητικά. Παναγιά μας σκοτωθώ. Πρόσεξε με λίγο. Θεωρητικά. Τι ώρα τελείωσε το πανηγύρι. Ξεκινούσε μια μισή ώρα το παιχνίδι. Ναι. Ναι. Σκέψω ότι εγώ άρχισα να βλέπω γύρω στη μία που είχαν pre-game και δεν συμμαζεύεται. Το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο, half time show, όχι να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο η Demi Lovato και αυτοί που έχουν τον εθνικό ύμνο σε κάθε παιχνίδι του τέλος πάντων. Και εδώ γίνεται ένα ανάλογο σκηνικό, όχι όσο το half time show. Νάτι, Δήμητρο Αλεξανδράκη. Έλα σε παρακαλώ ρε φίλε. Που έχει παραμορφωθεί έτσι. Κάτι έχει κάνει Δήμητρα. Και στο πρόσωπο. Ναι, πρόσωπο. Επίσης πώς τους κάνουν όλους αυτούς τους κοιλιακούς ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά. Η Δήμητρα αυτή δεν ήταν είχε... στο GNTM. Η Δήμητρα ήταν πέρσι στο Nomads, νομίζω. Ρε, άσε, από πού τη μάθαμε. Πιο παλιά, ρε. Νομίζω ήταν Playmate, ρε, παιδιά. Playmate. Δεν είχε πάει πριν. Εγώ νομίζω ότι ήταν στον έξω από μόνο. Αυτή δεν ήταν σε ένα βίντεο κλειπ του Λεπά με το ξαναγύριζε, ε. Μπορεί. Ναι, αυτή εκεί ήταν, ναι, μπράβο, ναι. Λες να ήταν στο παλιό το. Νομίζω πως ναι. Από εκεί πήγε με πρώτη φορά. Μπορεί, βάζω ερωτηματικό, δεν ξέρω. Δεν είχε το πουθενά. Τίποτα και ακόμη είχε χθε το τέτοιο σίγουρα. Είχε, ρε, πώ δεν είχε, εννοείται. Ενό λεπτού η γη. Ναι. Και για έναν ακόμα έναν Ντόλμαν. Ντόλεμαν, κάτι έτσι. Τέτοιο, 1960. Ναι. Αλλά. Δηλαδή το σκηνικό, εγώ αφού τελείωσε το παιχνίδι, που ήταν και ματσάρα χθες, ήταν ωραίο γιατί έγινε ανατροπή και όλα αυτά. Ναι. Το έκλεισα. 5,5. Κλείδωσε. Α, κομπλέ, μια χαρά. Τα πάντα όλα. 5,5. Γεια σας. Και πρόσεξε λίγο και είχε και post game μετά και δεν συμμαζεύεται. Άντε. Ναι. 5 με 5,5. Και τι ώρα ξύπνησες. Και τι ώρα κοιμήθηκα. Τι ώρα κοιμήθηκες βασικά. 7. Okay. Τι ώρα σηκώθηκες. 2. Δυνατός. Εντάξει, το πρωινό ήταν καθαρό σήμερα, δεν είχαμε να κάνουμε κάτι. Άντε, κοιμάται, η γυναίκα δουλεύει, κατάλαβες. Καλά, αυτό. Το θέλει να πέσει. Είναι αλήθεια. Και με αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Και να πάμε στο διάλειμμα. Έτσι, μετά από αυτό. Λίμπερο 107,4, επιστρέφουμε. 4-4. Σαν το σκύλο με το γάτο, όπως την έχουν ονομάσει. Αυτό πρέπει να. Όχι, αφού σου είπα, εγώ θα λέγεται 2 το βερίγκο. Όχι, ρε, δεν θέλει. Ο άλλος λέει, θέλω να το κρατήσουμε έτσι. Και έχει χρησιμοποιήσει την ΑΤΑΚΑ πριν διευθυντή του. Όταν θα κάνετε δικό σας ραδιόφωνο. Αμάντα! Έχει εμείς καμιά ΑΤΑΚΑ του πρώτου διευθυντή του που δεν την έχει σηματικώσει. Ναι, ναι, ναι. Και καμιά νοοτροπία. Αμάν. Τέλος πάντων. Role models, φίλε, αυτά είναι. Τι να κάνουμε. Άρχισε και στα ακουστικά κοντά σου λίγο. Ναι, ναι.
Τα έχω. Τι λόγια είναι αυτά. Άκου εκεί με έχουν στο κλάσιμο. Στο κλάσιμο, μη γίνω στο κλάσιμο. Γιατί τι ζήτησα. Ένα ρολάκι ζήτησα και εγώ να αρχίσω από σου την καριέρα. Σου είπα δεν εξαρτάται από μένα. Τις τελικές αποφάσεις τις παίρνει ο Κωνσταντίνος. Ωραία, τότε δεν θα πάρεις κι εσύ αυτό που παλεύεις εδώ και τόσο καιρό. Τώρα γιατί γίνεσαι σκληρή. Ναι. Πείτε μας για ρηβίστρια τώρα κύριε Καζημάτη. Πείτε μας για ρηβίστρια. Ένα κοπίτσι. Χίλια συγγνώμη. Φαίνεται ήρθα σε ακατάλληλη ώρα. Τι είναι αυτά που λες, Δήμη μου. Η Διάνα περαστική ήταν από εδώ και ήρθε για... Ένα περασμετάκι στα γρήγορα, ξέρω. Δεν ξέρω τι υπονοείτε, κυρία μου. Νικηφόρε, πες τη μου... Ωπα. Ήμουν σίγουρος ότι θα παίξει κάτι τέτοιο. Ωπα. Εύρε, Νίκο, δηλαδή για το Θεό. Γιατί το βάλαμε αυτό. Δηλαδή για το Θεό, γιατί έχει φύγει από τη ζωή σήμερα. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αχ, έπαιζε πάρα πολύ σήμερα. Κάτι επαμεινώντα, πώ ήταν. Τσούτσι, πώ ήταν. Ας κρατήσουμε τον Νικηφόρο Κασιμάτη. Νικηφόρο Κασιμάτη, ναι. AKA Νικηφόρο Κασιμάτη, ο οποίο έφυγε από τη ζωή σήμερα, λατρεμένο ηθοποιό. Πιο γνωστό βέβαια για αυτή του την. Γνωστό και ω Νίκη. Βάζουμε ένα τελεία, πάμε να πάρουμε τη γραμμούλα. Καλησπέρα. Πάμε τη γραμμούλα, βεβαίω. Γεια σα. Γεια σα. Εκπληκτικός ρόλος. Εκπληκτικός, Στέλιο, μα εκπληκτικός. Πιστεύω ότι φωτογράφιζε κάποιον, Στέλιο. Έτσι, όλους. Στην κανονική ζωή, ας πούμε. Με ανάλογη θέση. Τον διευθυντή. Αυτό που τι λέγαμε πριν, τι ατάκες δείχνει. Τι εννοείς διευθυντή. Ότι, α, κάνετε δικό σας ραδιόφωνο. Α, καλά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Όχι, όχι, εντάξει, ο συγκεκριμένος όχι. Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Όχι συγκεκριμένο. Τι γίνεται, τι κάνουμε. Τζέιλο, Τζέιλο, 50 Just. 50 Just την Τζέιλο. Να ήταν 50 την Τζέιλο. Φοβερή η ταινία της που είχε βγάλει μέσα το 19. Στέλνει πολύ συνηθίζει τι έχει γίνει τελευταία. Τι, τα έφτιαξε με καμιά κριτικό κινηματογράφου. Τι έχει γίνει δηλαδή τώρα. Δεν... Τα έχω πει με μια κριτικό και με μια κριτική. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Όλη την ώρα στα βίλα τη βρέζει. Τι πράγμα είναι αυτό. Ρε φίλε, κοίταξε, όταν αλλάζει η ζωή ενός ανθρώπου, αλλάζει. Σωστό. Αλλάζουν όλα. Σωστό, σωστό. Μια χαρά φίλε. Ναι, ναι. Μια χαρά. Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία ταινία. Εντάξει, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει σε ένα σινεμά μια φορά την εβδομάδα. Και για πρώτο, και για πρώτο ραντεβού, άμα θες και από τη θες και δεύτερο και τρίτο, μια χαρά πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω πάει πρώτο ραντεβού. Φίλε, είναι πολύ ωραία κάθε Πέμπτη βράδυ να πας σε ένα ωραίο σινεμά και να μην θα βγεις ένα ποτάκι μετά. Και popcorn και νάτος και τέτοια ή πας έτσι σκέτος στεγνός μέσα να πούμε και... Όχι, όχι, δεν πάω. Πας ένα ποτάκι μετά και εντάξει. Να φας τίποτα την ώρα και στενές, Στέλιο, δεν παίρνει. Θέλει ρε φίλο άνθρωπος με το ζόρι. Μα... Τι είναι αυτό τώρα. Δημήτρη Αλεξανδράκη. Δημήτρη είχε βγει δεύτερη σε, σε καλεστία. Ναι. Ναι, και είχε κάνει και γκριμάτσα κιόλα όταν την ακοίνωσε ότι βγήκε δεύτερη. Για πείτε να δείτε. Δεν ήταν η Δήμητρα Αλεξανδράκη με την γκριμάτσα, παιδιά. Ήταν η Τζούλια Αλεξανδράκη. Άσε την Τζούλια, ρε. Ναι, ναι. Σίγουρα. Και αυτή ναι, ήταν σε κάτι καλεστία. Απλά θυμάμαι ότι αυτή είχε βγει από κάτι. Νομίζω ότι μέχρι από... το μόντελ το παλιό πρέπει να έχει εμφανιστεί. Τότε είχε, νομίζω, είχε κάνει το. Δεν νομίζω. Από τέτοιο reality είχε εμφανιστεί πάντως. Για μένα μου κάνει για Playmate πάντως. Να ήταν σε αυτά μπορεί τα Playmate. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Από Playmate. Από Playmate. Μπορεί. Από Playmate. Okay. Ναι, ναι. Ενημερωμένοι όλοι αυτοί. Ε, βέβαια. Για τα πάντα. Καλά τώρα, εντάξει. Τι πλάκα μου κάνει. Τελικά τα αθλητικά κλασμένα τα έχετε. Διψάτε για τέτοια. Ψοφάτε. Δεν μπορείτε. Δηλαδή θέλετε. Ε, φίλε, τώρα όλα την έρωτη στον Νίκο. Πώς πέρασε χθες το απόγευμα στο μπάσκετ. Και του λέω επίσης και του λέω το εξής. Μας πήγε τάπα. Μετά έχει μια μισή ώρα μνημόσυνο. Όντως, όντως. Δεν καταλαβαίνει. Όντως. Δηλαδή τώρα εντάξει. Το μόνο που θα πω είναι μεγάλη. Το μόνο που είναι πολύ μεγάλη ντροπή και για τις δύο βασιλικές ομάδες. Τι έκανε, μάλλον. Ντροπήξε τώρα αυτή την κατάσταση τώρα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να βγούνε από αυτή την κατάσταση. Κοίταξε, για μένα που το λέω και με πολύ πικρία, πρέπει να πέσουν και οι δύο. Έχω και δύο ομάδες. Γίνονται και μαγειρέματα, αλλά εντάξει. Πρέπει να πέσουν και οι δύο. Έχω και δύο ομάδες. Εντάξει. Τέλο πάντων, μη όχι αθλητικά. Όχι αθλητικά. Η κόρη τη J-Lo ήταν το κοριτσάκι που τραγουδούσε όταν βγήκε η J-Lo με την Αμερικάνικη σημαία. Α, μάλιστα, μάλιστα, οκ. Okay. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Ήταν η κόρη της και νομίζω πιο πριν είχε τραγουδήσει και έπαιζε drums η Σακύρα. Mm. Ναι, ναι, αυτό το είδα. Απλά δεν ήξερα το κοριτσάκι που βγήκε ότι είναι κόρη της, της J-Lo. Είναι, ναι, ναι, ναι. Η φάση στο στήλο, γιατί την έβλεπα τώρα μόλις ξανά, είναι νομίζω... Να πας να δεις την ταινία. Θα πάω να τη δω. Πώς λέγεται, παιδιά, αυτή την ταινία, βοηθήστε μας εμάς λίγο. Ωραία, θα τη βρω στο ίντερνετ, Στέλνω, εντάξει, ναι.
να τη δείτε. Να τη δούμε. Κάτσε να δούμε την ευτυχία πρώτα και θα δούμε κι αυτό. Όχι, εντάξει, αυτή η ταινία δεν παίζεται πλέον. Ναι. Αλλά βρείτε κάπου να τη δείτε. Θα τη δούμε. Θα τη δούμε. Αξίζει. Νίκο μου, αξίζει. Θα τη δούμε, Στέλιο, θα τη δούμε. Άσε την ευτυχία και δες την τζέλο καλύτερα. Εντάξει. Εντάξει. Έχει. Με καλή παρέα πάντα. Πάντα με καλή παρέα. Πάντα με καλή παρέα. Όπως έλεγε και ο Γιώργος Γαλάνος. Να σε καλά. Έλα, γεια. Να, εδώ με καλή παρέα. Το έλεγε. Με καλή παρέα, βέβαια. Μάλιστα. Τι τζέι λόγα, φίλε. 50 χρόνια δεν μπορεί, ρε φίλε. Δηλαδή να πάει ο νους σου, αν δεν ήξερε, λες είναι 40. Εγώ σου λέω. Ούτε 40. Ενδεχομένως ούτε 40. Δηλαδή, πόσο καλά και κρατιέται. Και σκέψου, φίλε, ότι η τζέι λόγα, πέρα από τα διάφορα τραγούδια τα οποία έχει πει, τα οποία τώρα εντάξει, το δικό μας το ακριτήριο προφανώς και δεν ακούει τζέι λόγα, έτσι. Ναι, ολογώ. Κάποιοι ενδεχομένως, ναι. Ούτε ναι. Και εγώ θα ακούσω, ρε παιδί. Δηλαδή, δεν θα βάλω στο Spotify να παίξει τζέι λόγα. Αν το πετύχει στο ραδιόφωνο όμως, το αφήσει. Ναι, αλλά οφείλω να πω, α πούμε, ότι. Η τύπησα έχει βγάλει κομμάτια και έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Έχει παίξει σε πολλές ταινίες. Δεν είναι μόνο αυτή που λέει που μας έλεγε τώρα ο Στέλιος. Όντως. Έχει παίξει σε ταινίες γενικότερα. Έτσι. Έχει κάνει καμία από τις 4 γάμους. Τώρα πρέπει να είναι με έναν τύπο. Με αυτόν από τον baseball. Τον... Κάτι τέτοιο. Ναι. Πώς το λένε, ρε. Δεν έχει... ξέρω. Που το πρόσωπο του εντωμεταξύ τα Botox είναι. Ναι, παλιά ήταν με τον Μάρκ Άντωνη, επίσης γνωστό τραγουδιστή. Ben Affleck. Ήταν με Ben Affleck, σωστά. Βεβαίως. Ναι, ρε φίλε. Ήταν με Ben Affleck. Με Ben Affleck, βέβαια, φίλε. Και είχαν παίξει μαζί και σε ταινία, νομίζω. Με τον Ben Affleck. Ναι. Ναι. Με τον Μάρκ Άντωνη και παιδιά. Θα τη λέγαμε, ρε παιδί μου, δραστήρια. Σε όλους το μυς, ναι, ναι, ναι. Το δουλεύει. Α, η κορούλα της, να την κορούλα της. Να την κορούλα της. Και της μοιάζει κιόλας. Ναι, η Δε Σακύρα από την άλλη, μετά από εκείνο τον ντου που είχε κάνει τότε, ναι. Πριν καμιά 10 χρόνια. Under leave your clothes και τέτοια. 15, ναι, τότε. Whenever, wherever, είχε σπάσει όλα. 20 χρόνια πριν ήταν, ρε. 20, ε. Δεν θα ήταν. Όχι, 20 είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ 20 χρόνια. 15. Σου λέω, εγώ ήμουν στο γυμνάσιο, ρε, εσύ, όταν είχε βγει. Παιδιά, 99-2000 δημοτικό πήγαινε ακόμα και ακουγόταν πολύ τότε ήδη. Whenever, wherever, τότε είχε 2000. Ψάξω. Ναι, ρε. Μπορεί και να είναι. Ναι, δεν αποκλείεται. Δημοτικό πήγαινα, σου λέω, το θυμάμαι. Αν θέτεις έτσι. Ναι, εγώ 2000 με 12 χρονών. Ναι, γιατί όχι. Whenever, whatever. Αυτό σου λέω. Whenever, whatever. Αυτό. Όλα τα κοριτσάκια τότε ήταν όλα. Ναι, όντως μετά το γάμο του με τον. Το 2001 ήταν το whenever, whenever. Οκ, εκείνη. Δημοτικό πήγαιναμε ακόμα. 20 χρόνια πριν. 20 χρόνια πριν. Μετά το γάμο του με τον Πικέ, όντως δηλαδή. Τον Πικέ. Έχει κάνει λίγο, ρε παιδί μου, στην άκρη το κορίτσι. Δεν είναι πολύ. Και πρόσεξε, ποια η διαφορά ηλικία, πόσο το ρίχνει. 10 χρόνια το ρίχνει τον Πικέ, νομίζω κάπου εκεί. 33 είναι ο Πικέ. Άμα ρίχνει 43, ναι. Ναι. Τώρα είναι και 10 χρόνια. Τα μαλλιά της με χάλασαν. Πολύ, πολύ μαλλιά. Πάντα τα μαλλιά της δεν ήταν ωραία. Νομίζω. Όταν είχε πρωτοβγεί που είχε το τύπου δαχτυλίδι μπούκλα το πολύ ήταν πιο. Μίλαμε για το δαχτυλίδι λίγο μπούκλα. Το ίδιο που είχε και η Φουρέιρα όταν είχε πρωτοβγεί. Η Εντέλα. Εντάξει, τώρα καταλάβαμε. Φουέγο. Μάλιστα. Ήταν και αυτή η καταπληκτική χθες. Μάλιστα. Το κορίτσι. Ωραία. Παιδιά, για μένα ήταν το πιο ωραίο στη σύγχρονη εποχή το halftime. Και η Γκάγκα ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά άλλο. Η Γκάγκα έκανε άλλο πράγμα. Ο Τζάστιν δεν ήταν κακός πέρσι, αλλά είναι Τζάστιν. Οκ. Και ο Τζάστιν όμως γέρασε. Ναι, βέβαια. Κρατιέται καλά, δεν. Ξιέσπασε πολύ. Ναι. Και στο ραντεβού μα ακούει κανένα 20χρονο, θα ακούει Τζάστιν και θα νομίζει ότι λέμε τον Μπίμπερ. Εύκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο οποίος είναι παροδία. Είναι ένας. Εγώ πιστεύω ότι όταν παίζουν αυτά τα τραγούδια τύπου Σακύρα, Τζέι Λό, τα παλιά και αυτά τώρα στα μαγαζιά, νομίζω ότι οι μισοί δεν τα. Οι millennials δεν τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουν, όχι, όχι. Όπως λέγανε, και οι παλιοί, δεν βγαίνουν πλέον τέτοια τραγούδια. Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Και εμείς έτσι θα λέμε πλέον, μην νομίζεις. Είναι millennials ή boomers αυτοί τώρα, 20χρονοι. Boomers. Millennials είναι. Είμαστε. Οι boomers είμαστε εμείς, αυτό είναι που δεν θυμάμαι. Όχι. Σκέψω ότι οι 20χρονοι τώρα είναι του 2000-2001. Άρα μπράβο, άρα είναι millennials. Ναι. Νομίζω ότι boomers είμαστε εμείς, Νικό. Γιατί είμαστε και καλά στην εποχή του baby boom. Εγώ μάλιστα. Τι είμαι. Millennial. Α, όχι. Γιατί, όχι, millennial δεν είναι. Millennial. Boomer. Η boomer από πότε μέχρι πότε ήταν. Νομίζω 90. Όλο το 90. Ναι, εμένα δεν είναι πιάνει ακριβώς, αλλά πέσω ότι είμαι κοντά. Εσύ τι είσαι, πράγμα, εσύ είσαι έτης. Ξέρω, ρε φίλε, ναι. Εσύ είσαι στη δεκαετία των 80's. Εσύ είσαι έτης, σωστά. Μάλλον. Μπάρμπας. Ναι, σωστά. Άντερε μπάρμπα, να πούμε. Νίκο, τι γίνεται άλλο, φίλε, για πες. Τι έγινε, φίλε, κουραστική κατάσταση και τίποτα. Να σου πω λίγο κάτι, για να κλείσουμε αυτό με μόνο λίγο αθλητικό κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις Ντέμι Νικολαίδη να έχει σημαντικό ρόλο σε ό,τι να γίνει από εδώ και πέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς προέκυψε ο Ντέμις. Φίλε, ο Ντέμις είναι φοβερό, αν το καλοσκεφτείς. Είναι σαν το. Ρε παιδί μου, φυτρώνει παντού. Δηλαδή, ανέλαβε πρόεδρος, φαγώθηκε, οκ. Okay. Εκπομπή στο ραδιόφωνο. Εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δημοτεχνείο. Εκπομπή στο Open. Τώρα ξαφνικά, σαν αυτός ο οποίος, ρε παιδί μου,
τεχνοκράτη του ποδοσφαίρου, να τον πω. Ντροπή. Όχι, βαρύ. Πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ. Με τα μπλουζάκια θα κάνει σε ρόζου τώρα να μην τον παίρνει τα τσιγάρα. Καλά, τον τίσιμο δεν έχει να κάνει. Ναι, ρε παιδί μου, και είδαμε. Δεν μπορεί να τον πει και τεχνοκράτη. Νίκο, τον Ντέμι που τον δίνει δεν είναι τεχνοκράτη. Είδαμε και αυτού φοράνε γραβάτσια 21 δωρά, σε με μόνο. Ναι, ρε παιδί μου, απλά ο Ντέμι τώρα είναι λίγο άλλη περίπτωση. Αυτό σου λέω. Γενικότερα είναι άλλη περίπτωση ιδιοσυγκρασία, α πούμε. Δηλαδή, τι είπε τη Δέσπη, να πάω στην Ιόν. Πάω στην Ιόν και έρχομαι. Ναι, Ντέμι, τι να μαγειρέψω σήμερα και τέτοια. Ναι, μην μαγειρέψει. Θα λείπω στην Ιόν. Γιατί μαγειρεύει κιόλα Δέσπη, ένα μουσικά θα τα έχει πει άλλο. Σαν τη μούχλα είναι ο Ντέμι, δεν υιοθετεί η εκπομπή. Σαν τι? Σαν τη μούχλα. Ναι, ναι, σκληρό, αλλά ρε παιδί μου, όντω. Παιδιά. Κάθε τρει και λίγο κάπου ναι, αλλά βάλαν και καραγκούνε από δίπλα, λένε και κατσουράνε και τέτοια. Ότι θα είναι και αυτή μέσα στην διαδικασία. Παιδιά, θυμάστε ότι παλιά ο Ντέμις με τη Δέσποινα είχαν δώσει μια συνέντευξη τύπου το ζευγάρι David Victoria της Ελλάδος. Αφού ο Ντέμις όταν δεν είχε βγάλει και τραγούδι Δέσποινα όταν είχε φύγει στη Μαδρίτη. Γιατί εγώ δύο νερευόμουν στη ζωή μου, το έχω πει σε ψυχή με τα παιδιά. Πού πήγαινε ο Κυρμάκης κάτω το σπίτι. Πέρασα να δω. Πέρασα να δω, είναι καλά. Ωραία πράγματα. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς θα κάνει. Και ακόμα δεν έχουμε σκιαγραφήσει προθέσεις Νίκο Παπαδόπουλε. Δηλαδή από κανένα δεν έχουμε πάρει άποψη για τέτοια. Πήγε μόνο ο κύριος Γεραπετρίτης, αν λέω σωστά. Ναι, από τις ομάδες όμως δεν έχει εκφραστεί κάτι ακόμα. Βέβαια δεν ξέρουμε και τι ρόλο θα έχει και αν θα έχει κάποιο ρόλο, έτσι. Ναι. Τώρα έκανε μια συνάντηση με τους ανθρώπους της κυβέρνησης. Α, οκ. Okay. Τι μπορεί να καταλάβει. Ίσως γίνεται μια προσπάθεια. Είσαι πρόεδρο από Ντέμι Νικολαίδη. Γιατί όχι. Θα το γραμμένο να βγαίνει και να βγαίνει και. Τι? Δευτέρα. Σήμερα τι έχουμε και δίκη. Σήμερα έχουμε δίκη. Μπενέα έχουμε, φίλε. Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει σήμερα. Ζωή, εγώ Μπενέα, μόνο για Μπενέα. Η επικεφαλής της Κλέψης Ελευθερίας. Ναι, βέβαια. Ζωή δεν μας ενδιαφέρει. Θα έχει Αναστάσιο εκεί πέρα, λογικά βαλσαμωμένο μία ώρα μέχρι να μιλήσει. Μπορεί να είναι ένα πλάνο κομμένο που να το έχουν εκεί πέρα κάτω και να μην είναι εκεί. Δεν, μπορούμε να βάλουμε τέτοιο στοιχήματα. Θα μιλήσει πριν την πρώτη ώρα ή μετά λέει, την πρώτη ώρα. Σίγουρα μετά την πρώτη ώρα. Σίγουρα μετά εννοείται. Θα πει καλησπέρα. Που λέει δεν είναι επίμαχες οι φάσεις. Είναι δύσκολες φάσεις. Ναι, δύσκολες φάσεις. Δεν είναι επίμαχες. Δεν μπορούμε. Ούτε αφισβητούμε. Να σου πω κάτι με τον Κάκο φάσεις. Πλέον θέλω να κάνω μετό. Δεν μπορώ. Εξαιρετικός είναι ο καθηγητής διαιτησίας Αναστάσιος Κάκο. Εμετό. Κάθε Κυριακή μοιράζει πόνο. Εμετό. Σε διάφορους. Έχει τον τρόπο του να κρίνει τις καταστάσεις, έτσι. Ήταν εξαιρετικός διαιτητής. Ο κύριος πριν τον κύριο Κάκο, ναι. Δεν ήταν ένας άλλος σας προμάλης που έβγαινε και στην αθλητική κυρία. Ο Βαρούχας. Και... είναι στην αθλητική κυρία και ο Βαρούχας. Κύριος Βαρούχας. Κύριος Παναγιώτης, ναι. 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 Okay. Μπορεί ο Λίπερο να βρει έναν διαιτητή ναι. Που θα βγαίνει κάθε Δευτέρα στην ενημερωτική που έχουμε 12-2. Ναι. Και το κάνει και ένα σχολιά. Καλά, αφού και ο Χρήστος εδώ. Σωστό. Και τι να κάνει, και να σου πω και λέω κάτι. Και σκέψω όντως να γίνει κάτι τέτοιο που λες. Ωραία, και ναι. Να βγαίνει ο άνθρωπος Δευτέρα να σχολιάσει. Ναι. Και να έχει γίνει τώρα φάση περίεργη στον Άρη, ρε παιδί μου, έτσι. Και να πρέπει τότε να κάνει με τον άλλο να μαλώνει. Εκεί θα γίνει. Την ώρα. Να γίνει σαν Σιρμάς με το Χρήσαμο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ή με το Στέργιο. Γιατί σκέψου. Οι δύο που φιτιλιάζουν ο Κούζης κάθεται στη μέση και σκέψου και ότι άντε με τον Άρη ο Χρήστος τέλος πάντων είναι πιο διαλλακτικός. Λέω ναι. Εγώ. Στα του πάω. Δεν μπορεί να του πεις κάτι άλλο. Είναι η άποψη του τέλος. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Αχ, Θεέ μου. Τι ωραία περνάμε. Θα έχει Αναστάσιο πάντως σήμερα, έτσι λίγο να το δούμε. Και επειδή βλέπω το κυνηγάει το σύστημα του Άρη τον Αναστάσιο και διάφορα άλλα. Δικαιολογημένα θα έλεγα. Έτσι. Εγώ λέω παιδιά χαρώστε. Μια χαρά τα λέει ο Αναστάσιος. Εντάξει. Την ώρα που τα βλέπετε. Μπορεί να διαφωνήσει, ρε παιδί μου. Okay. Το θέτεις πολύ βιαστικά. Αυτή είναι η δημοκρατία, φίλε. Αυτή είναι. Ακούγονται γνώμες. Η Δίκη της Δευτέρας είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Έχω κάνει μεγάλη φαν της Δίκης Δευτέρας. Ό,τι καλύτερο. Εγώ που με φάνε εδώ και χρόνια. Τίποτα, φίλε. Και έχω ένα φίλο που παρακολουθεί σταθερά και θα κάτσει να τη δει όλη. Πόσο να πάρει... χρονών είναι η Δήμητρα Αλεξανδράκη. 29. Πόσο να είναι δηλαδή. Παραπάνω. Παναγία μου. 30 χρόνια αποκαλεί το παρασκήνιο και τέτοια. Το τρέιλερ τα λέει όλα από μόνο. Δήμητρα Αλεξανδράκη. Πού τον ανακάλυψαν αυτό να. Εκεί τριγυρνάει. Ρε το Βασίλειο. Έξω από την μπουτίκ του. Μάλιστα. Και είναι εκεί, ε. Ο Βασίλειος. Δεν τον έχουμε πετύχει κιόλα. Τον μια έχουμε φορά. Πετύχει κιόλα, ναι, βεβαίω. Άντε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έκανε δρομία. Όχι, περνούσαμε το πέναντι πεζοδρόμι. Κακό. Ωραίο τη Δήμητρα. Καλή. Επιλέει. Τι θέμα έχει λίγο με ενδιαφέρει. Στη τέτοια τη σημερινή εγώ. Δυνάμωσε λίγο, ρε φίλε, να ακούμε. Θέλει. Δώσε λίγο. Έλα, Δήμητρα, ρε φίλε, δώσε λίγο. Φτιάξτε λίγο. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε εμεί. Τι να δώσε ποιο είναι. Έλα, ναι. Μαζεύει ο Μπράουν. Όχι, ρε φίλε, τι σε παρακαλώ. Με Nova Energy. Όχι. Πού είναι αυτό. Δεν είμαστε Nova, φίλε. Δεν είμαστε. Βάλτε τον Πονόβα, μα είναι. Να ακούμε λίγο τι λέει το κορίτσι. Άστο, δεν πειράζει. Άστο, βγήκε τώρα να περπατήσει. Νόμιζα θα την ακούγαμε να μιλάει. Δεν πειράζει. Πολύ καλή, ε. Εξαιρετική η Δήμητρα.
Παντελόνι είναι αυτό που φοράει. Κορφώνεται γωνία. Η Καλλιρόη θα μας πει. Νίκο, δεν έχει πολύ εντυπωσιακά πόδια η Δήμητρα. Έχει επιλέξει γήινες από χρώση η Δήμητρα Αλεξανδρίου. Μάλιστα. Συνέχισε. Έλα. Ναι. Έλα, μην το φοβάσαι. Το μαντίλ το θεωρώ λάθος επιλογή. Το μαντίλ, το παπούτσι, αυτό το σατενοφτηνό. Σατενοφτηνό. Σκληρή, δικάζει. Μπράβο. Και το τσαντάκι είναι πολύ περίεργο. Το τσαντάκι. Πώς θα λένε τον ξινό αυτό, να μωρέ. Κουδουνάρι. Κουδουνάρι. Ο κουδουνάρι. Δήμητρα Αλεξανδράκη. Από η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Κάτι έχει κάνει. Αυτά που έχει κάνει στο πρόσωπό τη. Κρίμα. Πολύ άτυχα αυτά τα κορίτσια. Πολύ άτυχα, θα πω εγώ. Αν ήταν 10 χρόνια πιο πριν, αν ήταν boomers κι αυτές και όχι. Ή μάλλον όχι. Boomers. Ναι, αν ήταν γεννημένες λίγο πιο πριν και πετυχαίναν την καλή εποχή των περιοδικών, θα είχαν βγάλει πολύ χρήμα. Εύκολο. Μάλιστα. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη νομίζω το πρόλαβε λίγο. Τότε όταν είχε βγει. Που επιμένω και λέω ότι είναι από My Style Rocks. Πάτα λίγο. Γίνεται να είναι 29. Είναι πολύ μικρή. Βασικά, δεν φαίνεται 29. Πιο μεγάλη. Φαίνεται 35. Ναι, 29 δηλαδή. Το κόβω λίγο δύσκολο. Θέλω να δείτε από πού ξεκίνησε, παιδιά. Τώρα αυτό ψάχνω. Next top model. Next top model, σα λέω. Καλά θυμάμαι εγώ. Ο άλλο λέει κρέμα από τα χείλη σα. Φυσιολογικό. Για τέτοια ψοφάτε, ρε, για τέτοια. Φυσιολογικό. Πάντα ακούσετε άλλο αυτά, ρε. Πάντα ακούσετε αυτά, ρε. Άλλο τώρα να πούμε. Βάζετε, ακούτε και τα overlap και τα 4-4-2 και του ρόμβου τώρα. Και το βαρέλα αριστερό μπακ τώρα. Ναι, που δεν βγαίνει και δεν έχει ένταση η ομάδα. Ναι, αυτό. Και ο Μίση γιατί τον κάναμε δεκάρι και τέτοια. Ναι, στα σκηνιά. Ναι. Πολύ. Πήγε το κρίση δική ο Πορτογάλο. Πρωτότυπο κι αυτό. Μάλιστα. Έτσι γράφει. Σκληρή κριτική. Θα το φάτε. Νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι είναι κρίσιμο, Νίκο Παδόπουλο. Ωπα, να τα γίναμε. Καλά, να σου πω λίγο κάτι. Άμα τώρα αυτή η εικόνα δεν ήταν καλή. Ναι. Άμα συνεχιστεί και στα επόμενα και αποκλειστεί το Παναθηναϊκό στο κύπελλο, όσο να είναι, μετά σφίγγει το πράγμα. Δεν είναι και εύκολο βέβαια να φαγωθεί. Θα πάω και ανακοινώνει την έναρξη συνεργασία με τον Βλάντο Μιλούγεβιτ. Δεν είναι εύκολο να φαγωθεί. Υποζημίωσε. Ναι. Πακέτο δεν αντέχει. Πληρώσαμε να κάνει. Βέβαια, κοίτα, όταν κάνει τέτοια deal. Ξέρει, είναι επίση. Ξέρει ότι είναι και αυτό μια. Αναγιά σου. Ένα θέμα. Okay. Πακετόπουλο. Μια χαρά. Αλλά. Δεν νομίζω να γίνει κάτι, σου λέω. Απλά έχει να κάνει και με τα αποτελέσματα λίγο, μέσα σε αυτή τη φάση τώρα. Θα τα πούμε μετά. Ή με τον Γιώργο Γεωργιάδη, όπως μου λέει εδώ πέρα ο Στέλιο, σωστό. Με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Θα μα φύγει γαμπέλ. Ουχού. Αυτό θα κουουουτσάρει με βόνη, γράφει εδώ ένα site. Γεωργιά. Και πάντα κύριε, όταν βλέπω αυτό θα κάνει αυτό, σκέφτομαι πάντα. Αυτό. Πάντα. Εδώ θα κάτσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εδώ θα κάτσουν οι φίλοι του Άκη. Εδώ θα κάτσουν οι φίλοι του. Εδώ. Μια σκέψη μου έρχεται πάντα στο μυαλό όταν τα βλέπω αυτά. Ποιο θα κουτσάρει με. Στάθη Νερατζάκη, νεαπολίτη Πάοξη. Στάθη Νερατζάκη. Εδώ και πολλά χρόνια βοηθά προπονητών. Α. Εντάξει. ΠΑΟΚ Βόνη αύριο τι ώρα? 9. 9! Ναι. Στη 9. Ενδιαφέρον παιχνίδι αύριο. Στη 9, πραγματικά. Ούτε φυλακισμένοι δεν νομίζω να ασχοληθούν με αυτό το παιχνίδι. Άμα του το βάλουν να παίξουν, θα φύγουν, θα πάνε να κοιμηθούν. Over 100 άτομα. Τώρα εντάξει, είναι τελείως αδιάφορο παιχνίδι, ρε φίλε. Ναι, αλλά στηρίξτε οικονομικά την προσπάθεια, ρε φίλε. Ο κόσμος θα πάει λίγο στο τέτοιο. Να δούμε και θα φέρει μοντίο ΠΑΟΚ τώρα. Λοιπόν, θα το δώσω αποκλειστικό στην επόμενη εκπομπή. Όχι, δώσ' το τώρα. Είτε με στο ΦΑΤΟ 24. Το δώσω αποκλειστικό στην επόμενη εκπομπή, να μην τη συντονισμένη, παιδιά, δεν κατάλαβα. Εδώ να πούμε τα είπαμε. Τη θεματολογία την καλύψαμε εδώ. Έχουμε και μια άλλη θεματολογία στην επόμενη εκπομπή. Ιδιογραφική, σωστό. Σε παρακαλώ δηλαδή. Μήπως θα είναι κάποιος από το παρελθόν. Άμα το δω και αυτό. Δεν το αποκλείω. Μήπως θα είναι κάποιος που υπάρχει ήδη στο προπονητικό team. Όχι, δεν νομίζω. Mm. Όχι. Αλλά άλλο παρελθόν έχει στο μυαλό σου, άλλο παρελθόν έχω εγώ, Νίκο Παπαδόπουλε. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εγώ λέω για τον. Άλλωστε είναι τόσο. Είναι πολύ. Είναι νέος. Είναι πολύ ελκυστική. Είναι νέος, σωστό. Σωστό. Είναι νέος. Ποιος το ορίζει τον νέος, παιδιά. Κάτω δηλαδή... από 35 θα πω εγώ. Όχι, ρε, εσύ. Όχι. Κάτω από 50. Δεν ξέρω. Δεν έχω κοιτάξει γενεαλογικά δέντρα. Και πάω καλά. Αλλά ξαναλέω ότι είναι τέτοιο. Είναι πολύ, είναι πολύ ελκυστικό μαγαζί ο μπασκετικό ΠΑΟΚ εδώ μέχρι και στιγμή. Δηλαδή κάθε προπονητή θέλει να αναλάβει. Οπότε θα γυρίσει. Ανακοινώνει την έναρξη συνεργασία τη με το Σούλη Μαρκόπουλο. Μπα, δεν το ξέρω. Όχι! Δεν μπορώ να το αποκλείσω, φίλε. Αλλά δεν το ξέρω. Εγώ άλλον είχα στο μυαλό. Δεν το ξέρω. Φεβαράκι. Πάλι είναι στην, πήγε στην Ουγγαρία. Φτάνει, ναι, όντω. Ωραία. Έχει ωραία κόρη όμω. Στην Ουγγαρία, τι τσούρε καλή ρόλη, αφού έχει την είδα στο παλέσο πρώτο παιχνίδι. Οκ. Ο Άρτζι, πού είναι? Ελεύθερος. Έμπειρος προπονητής.
Έμπειρος προπονητής. Για δύσκολες αποστολές κάνει. Για δύσκολες αποστολές, ναι. Λογικά δεν θα ζητήσει τίποτα για να έρθει. Όπως και πριν κάτι τέτοιο ομάδος όταν το ρωτήσανε. Εντάξει. Τον ουρανό μετάστρα. Ναι. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Τώρα ποιος θέλει να αναλάβει την κατάσταση αυτή με τον ΠΑΟΚ να κινδυνεύει να πέσει και να πέσει στα χέρια του. Ναι, όμως μην το σκέφτεις έτσι, γιατί σκέψου ότι είναι και μια ευκαιρία πρόκληση. Να κάνω μια ερώτηση. Τώρα που είπα σου. Καλά, θα έτσι. Ναι, παρακαλώ. Ο Χάρης πού είναι? Ο Χάρης είναι στην Κίνα για δεύτερη χρονιά. Είναι βοηθός του Χριστόπουλου εκεί. Ο Χριστόπουλος είναι ένας φαρακλός, αν το θυμάσαι. Είναι στην Κίνα αρκετά χρόνια. Εκεί στην Κίνα, ξέρεις. Ο βοηθός πάει και παίρνει το μήνα. Και κάνει κάτι συμβόλαιο, ξέρω εγώ, 100 χιλιάρικα. Δηλαδή, πας, μαζεύεις τα λεφτά. Και έρχεσαι πίσω. Και φεύγεις σε κάποια φάση. Ναι. Και δουλεύεις εδώ τζάμπα. Και κολλάς και κορονοϊό τώρα. Ναι. Τι να σου πω. Και ο Μανουσέλης είναι στην Κίνα. Μάλλον. Τον έδωσε χθες, μίλησε και για τον κορονοϊό ο Μάνος Μανουσέλης, γιατί φυσικά μπορεί να μιλήσει για όλα. Μάνος Μανουσέλης. Έχει γνώμη. Αλίμονο για όλα. Ποια άλλη διαθέσιμη προπονητές υπάρχουν στην αγορά, φίλε? Τι να σου πω, ρε φίλε. Βαγγελανδρής. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο Ηλίας Ζούρος, ο Αργύρης Πεδουλάκης, ο Κώστας Μέξας. Να το καλή περίπτωση. Άλλο, να σας σκεφτώ κανένα. Ο Σούρης Μαρκόπουλος, που είσαι και εσύ πριν. Σωστό. Ποιος άλλος. Ο Ευθύμης και ο Μουρτζόγλου. Ευθύμης και ο Μουρτζόγλου. Στην Κύπρο. Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη. Τι να σου πω. Παναγιώτη. Να πάω να πάρω πάω ξένο προπονητή. Θα έρθει ξένο στον ΠΑΟΚ. Πολλά τα ερωτήματα για να συντονίσει και ο κόσμος στην επόμενη ώρα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά θα δούμε αποκλειστικά ποιος θα έρθει. Καλύτερη προαναγγελία της επόμενης εκπομπής δεν υπάρχει από αυτή που κάνατε τελευταία τρία λεπτά. Δηλαδή σας κινήσαμε την περιέργεια. Έτσι, μπράβο. Θα κάτσω λέει τώρα άλλος να ακούσω τον Μοσχοβίτη να πει τον προπονητή να πάω. Τώρα έχει αυτό το άγχος. Μην κάνει το λάθος και το πεις από την αρχή για να χάσει ακροατές. 8:59. Σε λίγο μείνετε συντονισμένοι. Αποκλειστικό. Ναι. Με το ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε. Πάμε. Έλα, ορίστε. Με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο. Οι αρμόδιοι φίλοι. Α, μπράβο. Θα σχολιάσουμε. Εμείς παρουσιαστές είμαστε. Γνώμη δεν έχει. Γνώμη δεν έχεις. Δεν έχω πολλή εικόνα. Δεν προλαβαίνω να δω πολλά πράγματα. Α. Δηλαδή έχω δει αποσπασματικά μόνο. Ναι. Δεν το έχω δει το παιχνίδι όλο. Έχω δει πολύ λίγα πράγματα. Μάλιστα. Από το παιχνίδι χθες. Οπότε οι αρμόδιοι που το είδανε. Οι αρμόδιοι. Αυτή τη μεγάλη επιτυχία χθες. Θα τα συζητήσουν. Ο αρμόδιος. Σε ποια σειρά ήταν ο αρμόδιος? Θα κλείσουμε, Νίκο, δηλαδή. Αυτά ήταν και σήμερα. Πας σπίτι, δηλαδή, να ξεκουραστείς. Βγήκε η Δευτέρα. Λίγο ήταν σήμερα. Βγήκε η Δευτέρα, Νίκο Παπαδόπουλο. Καλό, ρε, μα είναι Λαύρο, εσύ στις 5, να μην έρθω εγώ. Εσύ, ωραία. Μόνο δεν έχει πλάκα, τι να λέω εγώ. Κάνε με το Χρήστα, θα κομπεί. Όλα μπαουτάρι ο Νέιρ που λέγει ο Χρήστα. Δε σε έβγαλε και το σακάκι, Δημητρούλα, μια χαρά. Φύγε λίγο από την επιτομή, δε. Όπ, εδώ. Κακό γόνατο. Δεν μ' αρέσει. Εγώ θεωρώ πιο λάθος επιλογή το μαντήλι, παιδιά, και με αυτό θα κλείσω. Εγώ το ύφασμα του Ρούμπερτ. Τι είδωλο είναι αυτή, ρε. Τι είδωλο είναι αυτή. Και είδα και λίγο τέτοιο, ε. Τι. Λίγο στο μεγάλο το δάχτυλο κάτω. Δεν το έχουμε πάρει και πολύ καλά. Η πέτσα δεν έχει φαγωθεί. Έλα, φύγαμε, Νίκο. Γεια σας. Να φύγουμε. Καλή συνέχεια. Τι έχει μετά, Νίκο? ΠΑΟΚ 24. Πολύ καλή κομπή.